Το θέμα της επικαιρότητας σήμερα, μιλώ για τον Χριστόδουλο Ξηρό, για την ανακοίνωση που εξέδωσε μέσω IndyMedia και για, για το τηλεοπτικό μήνυμα, το βίντεο που έστειλε μέσω διαδικτύου. Και θέλω κυρίως το σχόλιο σας, κύριε φίλη, για όσα ακολούθησαν. Δηλαδή θα ανέμενε κανείς, και νομίζω αυτό θα συνέβαινε σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή δημοκρατία, από αυτές με τις οποίες είμαστε μαζί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ανέμενε κανείς το πολιτικό σύστημα ενωμένο να αντιμετωπίσει αυτή την είδηση. Θα ανέμενε να σχολιάσουν όλοι περίπου στην ίδια βάση αυτή την είδηση. Ανταυτού είδαμε και πάλι κομματικούς διαξηφισμούς λίγη ώρα μετά. Τι είναι αυτό τώρα, είναι το κλίμα των ευρωεκλογών ή είναι ένα βαθύτατα διχαστικό πολιτικό κλίμα που έχει εμπεδωθεί στις μέρες μας στην ελληνική δημοκρατία? Έχετε δίκιο στην παρατήρησή σας. Είναι το κλίμα των χειροβομβίνδων που προανήγγειλε προχθές ο κύριος Πρωθυπουργός, καλώντας τους βουλευτές του κόμματός του να επιτίθεται στο ΣΥΡΙΖΑ, αξιοποιώντας τα όσα λέει η εκπρόσωπος του κόμματός του, η κυρία Μισελ Ασημακοπούλου. Δηλαδή, μια παρόξενση, ένα παραλήρημα κομματικής αντιδικίας προκειμένου να υπάρχει αποπροσανατολισμός από τα μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Δεν θέλω να σχολιάσω τον Ξηρό, διότι είναι ένα πρόσωπο εκτός αυτής της στιγμής πολιτικής συζήτησης. Δεν έχω να κάνω διάλογο μαζί του. Είναι προφανές ότι έχει το δικό του παραλήρημα, τη δική του περί δικαίου σε πολλά εισαγωγικά μέσα αντίληψη και δεν είναι τυχαίο ότι στο διάγγελμά του επέλεξε να ασκήσει προνομιακά επίθεση εναντίον των κομμάτων της αριστεράς στη χώρα μας. Γιατί αυτά μπορούν να αποτελέσουν τον ισχυρό αντίπαλο των τρομοκρατικών αντιλήψεων στη χώρα μας. Θα έρθω δηλαδή να αποσοβήσουν εξελίξεις που αφορούν την κοινωνική κρίση. Θα έρθω σε αυτό, γιατί θα σας ρωτήσω στη συνέχεια και νομίζω ότι είναι και ένα ενδιαφέρον θέμα αυτό, το αν πρέπει να δημοσιοποιούνται ή όχι τέτοιου είδους προκηρύξεις, τέτοιου είδους μανιφέστα. Είναι μεγάλο θέμα αυτό, το συζητάμε χρόνια στην Ελλάδα. Θέλω όμως να ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αθώος εντός εισαγωγικών του αίματος του πολιτικού διχασμού για τον οποίο μιλούμε. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ κατά τη γνώμη σας συμπεριφέρεται ευρωπαϊκά σε αυτή την πολιτική αντιπαράθεση, σας ρωτώ. Διότι εγώ θυμούμαι και αντίστοιχες επιθέσεις του ΣΥΡΙΖΑ κατά της Νέας Δημοκρατίας για το θέμα, για παράδειγμα, της Χρυσής Αυγής. Κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχει μια δημοκρατική τάξη την οποία οφείλουμε να σεβόμαστε και να ακολουθούμε όλοι. Δεν πρέπει να κάνουμε προκλήσεις στην πολιτική αντιπαράθεση. Η Χρυσή Αυγή είχε βρει μαξιλάρι επί πολύ καιρό από την Νέα Δημοκρατία, μέχρι ότου να ξυπνήσουν και να αποφασίσουν κάποιες διώξεις και μέχρι ότου να αποφασίσουν ότι επειδή χάνουν ψηφοθυρικά, επειδή χάνουν από τη Χρυσή Αυγή, θα αρχίσουν το παιχνίδι των διώξεων. Με την τρομοκρατία. Ένα λεπτό, γιατί αυτό που λέτε τώρα είναι σοβαρό. Λέτε ότι με πολιτική απόφαση είναι σαφές αυτό, οι ότι επί ένα χρόνο σαφές. Και παραπάνω η κυβέρνηση δεν έβλεπε τις 32 υποθέσεις, τις οποίες συσχέτισε και τις έστειλε στον εισαγγελέα του Αιρίου Πάγου όταν επέλεξε πολιτικά να κάνει αυτό το πράγμα. Είναι σαφές. Και εδώ είναι και ένα θέμα ευθύνης δικαιοσύνης μέχρι συζητάμε, που και αυτή δεν έβλεπε και δεν άκουγε ότι δολοφονούνται άνθρωποι στο κέντρο της Αθήνας. Ξένοι βέβαια, αλλοδαποί, όχι Έλληνες. Αλλά και αυτοί έχουν δικαιώματα στη χώρα μας, δικαίωμα ζωής. Άρα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει σχέση με το αίμα. Ούτε κυριολεκτικός, καλά, ούτε μεταφορικός. Η λέξη αίμα είναι, ναι, το λέω, είναι λάθος μου που τη χρησιμοποίησα. Είναι όμως λυπηρό ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το ΣΥΡΙΖΑ ως ένα φιλοτρομοκρατικό κόμμα. Δηλαδή είναι σαν να λέει στην ελληνική κοινή γνώμη αλλά και στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη ότι αύριο θα είναι κυβέρνηση ένα κόμμα της τρομοκρατίας. Αυτό είναι σπόρος πολιτικής αστάθειας και όχι σταθερότητας από την πλευρά της κυβέρνησης. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Έριξε τις πρώτες χειροβομβίδες, τις έριξε ο κύριος Φίλης στη συζήτησή μας. Κύριε Παυλόπουλε, είστε έτοιμος, ελπίζω, να απαντήσετε.